Λέω λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει μια μακρά προϊστορία, η οποία συνοδεύτηκε βεβαίως από μια προπαγάνδα. Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε, κύριε Κουίντ, για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν η μεγάλη αγορά, όπου οι αγρότες μας θα πουλούσαν τα προϊόντα τους, όπου τα δικαιώματά μας θα διευρύνονταν, οι μισθοί θα συνέκλειναν με των υπολείπων Ευρωπαίων. Τελικά αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι συνέβη το ακριβώς το αντίθετο. Η κοινή αγροτική πολιτική, όπως πολύ σωστά και εσείς πριν από λίγο θίξατε, μοιάζει με δρεπάνη περισσότερο, που ξεκληρίζει τους φτωχούς, ιδιαίτερα τους μικρούς, τους φτωχούς και τους μεσαίους αγρότες. Να κάνω το καλαμπούρι, ευτυχώς δεν είναι σφυροδρέπανο. βλέπουμε τους μισθούς όχι να συγκλίνουν, αλλά να αποκλίνουν με βάση τα επίσημα στοιχεία. Και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε μια σειρά από κοινωνικά δικαιώματα στην παιδεία και στην υγεία να πλήττονται, όχι μονάχα στη χώρα μας, κύριε Κουίγκ, γιατί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική που ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί για αυτούς ιδρύθηκε πριν απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ τότε, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σωστό. Αυτούς, τα συμφέροντα αυτών πρώτα και κύρια υπηρετεί. Γι' αυτό και πριν από λίγο, ξέρετε, ψηφίστηκε ένα ψήφισμα που ψηφίστηκε από όλα τα ελληνικά αστικά κόμματα, εκτός βέβαια από το ΚΚΕ, που αναγόρευε τη λειτουργία των λόμπι στην ίδια την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ναι, μου είπατε όμως, μου είπατε κάτι μαγικό. Μου είπατε ότι ιδρύθηκε ως ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και παλιότερα ναι, ως άνθρακα χάλι. Σύμφωνοι, ναι, αλλά τώρα όμως είναι ΕΤΟΚΟΥ, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Κοινότητα. Είναι και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Κοινότητα. Έτσι, είναι, γιατί και... μην γελιόμαστε. Αυτή καθορίζει τις πολιτικές μας. Ναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λέμε. Ναι. Εντάξει, αυτό όμως είναι άλλη μία απόδειξη για αυτό που λέμε εμείς το ΚΚΕ, ότι είναι μια για την ΕΟΚ των μονοπωλίων, όπως λέει το σύνθημα. Είναι η ΕΟΚ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον, γιατί μπερδεύομαι και εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου και όχι των εργαζομένων. Φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση καπιταλιστικών κρατών. Δεν θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική πολιτική, τα οποία, κύριε Κουίκο, όπως το βλέπουμε και συνεχώς, όχι μονάχα συνεργάζονται όταν συνεργάζονται για κοινούς σκοπούς, αλλά την ίδια ώρα ανταγωνίζονται και μάλιστα πολύ άγρια μεταξύ τους σε ό,τι αφορά το διαμοιρασμό των κονδυλίων, των ζημιών και ούτω καθεξής. Πάντως, σε ένα ζήτημα συμφωνούν, στο να επιτίθενται ενάντια στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, αδυνατίζοντάς τα, αφαιρώντας τα, και αυτό το βλέπουμε και στα ζητήματα τα ασφαλιστικά και στα ζητήματα τα μισθολογικά και στα ζητήματα ευρύτερα των δικαιωμάτων. Πάντως, οργανώνεται απεργία 17 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Στις 17 το Απρίλιο βεβαίως είναι η συνέχεια της μεγάλης απεργίας που έγινε στις 28 του. Ήταν εντυπωσιακή, ναι. Του Φλεβάρη. Πιστεύουμε και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να πετύχει και αυτή η απεργία, γιατί ξέρετε τελικά, κύριε Κουίκ, αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση, η ουσιαστική αντιπολίτευση, αυτή που γίνεται στους δρόμους, που γίνεται στους χώρους δουλειάς, όπου αμφισβητείται στην πράξη η κυβερνητική πολιτική, που είναι βέβαια μια πολιτική άγρια, μια πολιτική επικίνδυνη για τους εργαζόμενους, εκτός το ότι βεβαίως είναι μια πολιτική που, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας σήμερα και κάθε Σάββατο πολύ, πολύ συχνά. Είστε καλά. Για την υπομονή σας ευχαριστώ. Είναι μια κυβερνητική πολιτική η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Ναι, να ρωτήσω. Τι θα λέγατε στον ψηφοφόρο, να ψηφίσει με βάση Ευρώπη ή να ψηφίσει με βάση τα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του? Και με τα δύο, κύριε Κουίκ, γιατί και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εγχώριες πολιτικές εναρμονίζονται μεταξύ τους. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους κανονισμούς. Άλλωστε, οι άξονες γενικότερα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπονούνται στην Κομισιόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σύμφωνη γνώμη, βέβαια, και τη συνδιαμόρφωση των κυβερνήσεων. Δεν τις αθωώνουμε. Δεν υπακούν σε εντολές, δεν λέμε αυτό δηλαδή. Συμμετέχουν ενεργά και στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Συνεπώς, να ψηφίσουν με βάση τη ζωή τους, με βάση την πραγματικότητα που ζουν και όχι, αν θέλετε, με την προπαγάνδα με την οποία προσπαθούν να τους παρασύρουν.
Και επειδή γνωρίζουμε, σύμφωνα και με μετρήσεις, ότι υπάρχει ένα 40-45% ποσοστό του ελληνικού λαού που στέκεται με αμφιβολία και σκεπτικισμό απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέμε αυτό το ποσοστό να μην διστάσει να επιλέξει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, έτσι ώστε να βγει ακόμα πιο ενισχυμένη εκείνη η φωνή που πραγματικά αντιπαρατίθεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα παράδοξο, κύριε Κουίκ. Πάρα πολλά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, όταν έρχονται στην Ελλάδα και στην Ελληνική Βουλή, μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν τις οδηγίες και τους κανονισμούς τους. Τα ποσοστά κοινής ψήφισης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο είναι περίπου στο 75% ψηφίζουν μαζί. Και με το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα περισσότερο, είναι στο 92%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και βέβαια την κοινή αγροτική πολιτική την ψήφισαν όλοι. Ανάμεσά τους και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, που παριστάνει τώρα τον προστάτη των αγροτών. Μια κοινή αγροτική πολιτική που όλοι καταλαβαίνουν πια ότι είναι αντίθετη στα συμφέροντα των μικρών και των μεσαίων αγροτών, όχι μόνο της πατρίδας μας, και όλων των Ευρωπαίων αγροτών, όπως βλέπουμε, όπως είδαμε μάλλον από αυτές τις καταπληκτικές κινητοποιήσεις που έγιναν, τις πρωτόγνωρες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στη Ρώμη, δεν είναι πράγματα που τα βλέπαμε. Και Βρυξέλλες και στην καρδιά της Ευρώπης, Βρυξέλλες. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να επιλέξουν, κρατώντας αν θέλετε και τις όποιες αντιρρήσεις έχουν με κάποιες, κάποιες πλευρές της δικής μας πολιτικής, αλλά στο ζήτημα ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καλύτερη ψήφος για να εκφραστεί αυτή η αντίθεση και στην καθημερινότητα αλλά και στην προοπτική από την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, τα φιλιά στα χώματα της πατρίδας μου, εκεί γεννήθηκα εγώ, Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, να είστε καλά.